το Αποέλ για την νίκη του. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο είχαμε το ελαφρύ προβάδισμα στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού. Αλλά σε κανένα σημείο του παιχνιδιού δεν είχαμε συνέπεια στο παιχνίδι μας για να καταφέρουμε να το σκοτώσουμε το παιχνίδι. Κατά συνέπεια, το Αποέλ ήταν μέσα στο παιχνίδι καθ' όλη τη διάρκεια. Το ήθελε περισσότερο από εμάς στο τέλος του παιχνιδιού. Και θεωρώ από τη στιγμή που κέρδισε, κέρδισε δίκαια το παιχνίδι. Και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο από πλευράς μας ότι όσες φορές παίξαμε το Αποέλ φέτος, τις φορές τις οποίες δεν βγάλαμε την απαιτούμενη διάρκεια, διάθεση και ένταση στο παιχνίδι μας, το πληρώσαμε τις δύο φορές που χάσαμε στο τελευταίο σου του παιχνιδιού για τις δύο. Και από την πλευρά μας θεωρώ ότι εκεί κρίθηκε το παιχνίδι. Εντάξει, η σειρά συνεχίζεται. Πάμε στο τρίτο παιχνίδι στον Κεραυνό την Τετάρτη. Με μοναδικό στόχο να κερδίσουμε το παιχνίδι για να κρατήσουμε το πλεονέκτημα. Από δική μου πλευρά, καταρχήν θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια πραγματικά και στις δύο ομάδες. Θεωρώ ότι σήμερα παρακολουθήσαμε έναν από τα καλύτερα φετινά παιχνίδια. Έναν παιχνίδι αντάξιων επίπεδου play-offs. Και λυπηρώνω το γεγονός ότι λόγω της τιμωρίας μας δεν υπήρχε περισσότερος κόσμος για να το παρακολουθήσει. Τώρα, όσον αφορά τον μπασκετικό κομμάτι του παιχνιδιού, γνωρίζαμε ότι σήμερα ουσιαστικά για μας ήταν ένας τελικός. Πρέπει να κερδίσουμε το παιχνίδι, ώστε κερδίζοντας το παιχνίδι σήμερα γνωρίζαμε ότι ό,τι και να γίνει την Τετάρτη θα επιστρέψουμε ξανά στο Λευκό Θεόν και από εμάς εξαρτάται αν θα πάει η σειρά σε πέπτο παιχνίδι. Τα καταφέραμε. Για να είμαι ειλικρινής, αυτό που συζητούσαμε και με τα παιδιά μέσα και με τους συνεργάτες μου είναι επιτέλους και εμείς ένα παιχνίδι που στην περισσότερη διάρκεια που χάναμε να καταφέρναμε να κερδίσουμε. Διότι φέτος υποφέραμε πάρα πολύ από παιχνίδια που τα κερδίζαμε 37-38 λεπτά και στο τέλος κάναμε. Φέτος, σήμερα έγινε το αντίθετο. Και νομίζω ήταν και μια πάρα πολύ καλή ψυχολογική ένεση για μας εν ώψη του παιχνιδιού της Τετάρτης. Συγχαρητήρια στους καθοσφαιριστές μου. Μετά το παιχνίδι, και ειδικά αυτό που έγινε στο Στρόβολο το δεύτερο ημίχρονο με την κάκιστη απόδοση που είχαμε, ήθελαν πολλά ψυχικά αποθέματα για να επανέλθουμε. Με έναν αντίπαλο όπως ο Κεραυνός, ο οποίος είναι πλήρης σε κάθε θέση, με πολλή ποιότητα και εμπειρία. Δείξαμε ότι δεν θα είμαστε τόσο εύκολοι αντίπαλοι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και πλέον έχουμε 2 με 3 μέρες να προετοιμαστούμε για το παιχνίδι της Τετάρτης, όπου θα είναι εντελώς διαφορετικό και από το πρώτο και από το σημερινό, για πολλούς και διάφορους λόγους. Για ακόμα μια φορά, συγχαρητήρια πρώτα στους δικούς μου καλαθοσφαιριστές για την υπερπροσπάθεια που έκαναν. Στους καθοσφαιριστές και στο φίλο του Χριστόφορο για το παιχνίδι που απόδωσε μέσα στον αγωνιστικό χώρο ο Κεραυνός και μακάρι να πάμε όσο πιο βαθιά γίνεται αυτή η σειρά ώστε να δούμε επιτέλους και λίγη ποιότητα στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Matt Boyle, congratulations for the win. I think we didn't play the defense we played last game. They came out and they made shots. They looked good. They didn't look tired. So I think next game at home we have to come back and play a lot better defense and get more transition points, just like game one. Congratulations. Με τη σειρά μου θα συμφωνήσω και εγώ με τους δύο προπονητές. Ήταν ένα καταπληκτικό παιχνίδι και είναι κρίμα που ήταν και κλεισμένο το θυρό. Ένα παιχνίδι που είχε και ένα αλλαγή στο σκορ μέχρι το τέλος. Συγχαρητήρια και στον Κεραμνό, αλλά θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στον προπονητή μου αλλά και στην ομάδα μας, γιατί είχαμε τα ψυχικά αποθέματα να πάρουμε το ζητούμενο που ήταν η νίκη, έστω και έναν πόντο. Τώρα η σειρά μεταφέρεται πάλι στο Στρόβολο. Ο μοναδικός στόχος μας είναι να σπάσουμε την έδρα, να πάρουμε την νίκη στο Στρόβολο και να φέρουμε τη σειρά στο δικό μας γήπεδο. Ευελπιστώ ότι αν είμαστε συγκεντρωμένοι με την ίδια διάθεση και πάθος, μπορούμε να το καταφέρουμε. Ευχαριστώ πολύ.